Η ιστορία του Μεγιστάνα και αρχιτσιγκούνι Τζον Πολ Γκέτι έρχεται στις οθόνες με την υπογραφή του Ρίντρι Σκοτ. Τίτλος της «Όλα τα λεφτά του κόσμου» και με ήδη τρεις υποψηφιότητες για χρυσές σφαίρες δείχνει ότι θα είναι από τις ταινίες που θα κερδίσουν το κοινό. I don't think this is about money. It's about power. Power. Business. Terror. Ο τσιγκούνης εγωιστής μεγιστάνας Τζον Πολ Γκέτι έθεσε σε κίνδυνο τη ζωή του εγγονού του για να μην πληρώσει τα λίτρα των απαγωγέων του τη δεκαετία του 70. Η ιστορία για το βιβλίο εμπνέουν τον 80χρονο Ρίντλεϊ Σκοτ που μεταφέρει τη ζωή του στη μεγάλη οθόνη. And yet it's a thriller based on fact. Το ρόλο του Μεγιστάνα ερμήνευσε ο Κέβιν Σπέισι. Όταν ξέσπασε το σκάνδαλο και ενώ η ταινία ήταν έτοιμη για προβολή, ο σκηνοθέτης αποφάσισε να τον αντικαταστήσει με τον Κρίστοφερ Πλάμερ, πραγματοποιώντας εκ νέου γυρίσματα. He is much more human than history has made him out. The amazing Christopher Plummer, the legendary Christopher Plummer, Mark Wahlberg, Charlie Plummer, and of course Ridley Scott, who's a star himself. And then when I read the script, obviously I was pleasantly surprised because it wasn't the kind of part that I normally get to play. Ridley said, you know, no guns, no teddy bears. And I didn't beat anybody up either, which was nice. Tell him I'm coming. Καταιγιστικός ρυθμός σε μια βιογραφία που μας θυμίζει για ακόμα μια φορά ότι το χρήμα ή ακόμα και η ψευδαίσθησή του εξαγοράζουν τα περισσότερα πράγματα στον κόσμο, ίσως εκτός από ένα. Και εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Ακολουθούν οι αθλητικές ειδήσεις με τη Μαρία Παπαδοπούλου. Κυρίες και κύριοι, καλό σας βράδυ και χρόνια σας πολλά.